Σήμερα 13 Μαΐου βρισκόμαστε στην Ιερά Σκήτη των Καφουκαλυδίων της Αγίας Τριάδος. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά αυτά που κάνανε την αγάπη να έρθουν σε αυτό το Άγιο και ασκητικό μέρος που δημιουργήθηκε από τον Άγιο Μάξιμο τον Καφουκαλυδίτη εδώ και 600 χρόνια. Δεν γνώριζα αυτά τα παιδιά που σήμερα αξιωθήκαμε τη χάρη της Παναγίας να βρίσκονται στο Ιερό Βήμα του Αγίου Όρους, αλλά οικονόμησε όμως η κυρία Θεοτόκος να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου μέσα από ένα γνωστό μου παιδί και με τις πρεσβείες του Γέροντος Προφυρίου που επιβεβαιώθηκα χθες από κάποιο παιδί ότι διαβάζοντας το βιβλίο του Γέροντος Προφυρίου χωρίς να γνωρίζουν πού θα πάνε στο Άγιον Όρος, ήταν στη Σκήτη που ο γέροντας ασκήτευσε από μικρό παιδί σε ηλικία 12 ετών. Συγκλονίστηκα χθες που πληροφορήθηκα από το παιδί αυτό, το Βασίλη, ότι διαβάζοντας το βιβλίο του γέροντος Προφυρίου δεν γνώριζε όταν θα πηγαίναν στο Όρος, πού θα πηγαίναν. Χθες το μάθαμε όλοι μαζί και εγώ και τα παιδιά και η συγκίνησή μας ήταν πολύ μεγάλη. Η κυρία Θεοτόκος αγαπά τον ελληνικό στρατό, αγαπά όλους τους Έλληνες, αλλά κυρίως αυτούς που φυλάττουν Θερμοπύλες για την πατρίδα μας. Χρειάζονται δύναμη και θάρρος αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει η πατρίδα μας, περισσότερο τα παιδιά αυτά που υπηρετούν στο στρατό και πολύ δε περισσότερο στις παραμεθόριες περιοχές και σε δύσκολες περιοχές όπως είναι η Τράκη και συγκεκριμένα η Ξάνθη. Παντού υπάρχουν δυσκολίες. Και εντός και εκτός των πόλεων, αλλά όμως σε αυτό το Άγιο μέρος που ήρθαν σήμερα αυτά τα παιδιά, είχαν μια εμπειρία που δεν την ξαναείχαν στη ζωή τους και πιστεύω ότι φεύγοντας από το περιβόλι της Παναγίας θα φύγουν με πολλά εφόδια και θα μεταλαμπαδεύσουν αυτή τη χάρη σε όλο το στράτευμα και στη Ξάνθη στα τεθωρακισμένα και όχι μόνο εκεί. Σήμερα μέσα από την τεχνολογία και όπως έλεγε ο Γέροντας Προφύριος όταν το πρωτογνώρισα ότι το ίντερνετ, παιδί μου, το κομπιούτερ θα βοηθήσει πάρα πολύ την Εκκλησία. Σήμερα εμείς δεν έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα χέρια μας, τα έχουν λίγοι, αλλά οικονόμησε ο Θεός μέσα από την τεχνολογία να μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε άνθρωπος μέσα από το κομπιούτερ και το ίντερνετ. Θα μπορούν τα παιδιά σήμερα που ήρθαν και γευτήκαν τη χάρη του Θεού, της Παναγίας, του Γέροντος Προφυρίου να μεταφέρουν αυτή την εμπειρία των τριών ημερών που έζησαν σε αυτό το ασκητικό μέρος. Πολλά είπα στα παιδιά για τον Γέροντα Προφύριο, που αγνούσαν οι περισσότεροι γιατί δεν είχαν έρθει άλλη φορά στο περιβόλι της Παναγίας. Αυτό το μέρος είναι πάρα πολύ άγιο και ακόμα και μοναχοί του Αγίου Όρους με σεβασμό στέκονται στη Σκήτη των Καφουκαλυδίων. Ήσαν πολύ μεγάλοι άγιοι, ακόμα και στις μέρες μας είναι δύσκολο στο να ζήσει ένας άνθρωπος σε αυτό το μέρος. Και εγώ σήμερα που είμαι σε αυτό το Άγιο μέρος, δεν ζω με τη δική μου δύναμη, αλλά με την δύναμη του Γέροντος Προφυρίου. Δέχτηκα ερωτήσεις πολλές και για τον Γέροντα Προφύριο και για θέματα της πατρίδος, ιστορικά, και για θρησκευτικά ζητήματα.
το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω μέσα από τα παιδιά σήμερα είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία της Ορθοδοξίας και το Άγιον Όρος, όπως έλεγε ο Γέροντας Προφύριος και ο Γέροντας Παΐσιος, πολλά μπορεί να προσφέρει και είναι ένας τόπος τόσο πολύ αγιασμένος που όλη η οικουμένη και όλη η ανθρωπότητα στέκεται με σεβασμό απέναντι στο Άγιον Όρος. Όλοι περιμένουν από την αγιότητα αυτού του τόπου. Το Άγιον Όρος πάνω από 1100 χρόνια στέλνει τη χάρη και τα μηνύματα του Θεού σε όλη την οικουμένη, όπως και σήμερα. Σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει η πατρίδα μας, μέσα από αυτόν τον χώρο των Γασοκαλυβίων, έχω να μεταφέρω ένα μήνυμα. Πρέπει να σηκώσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, ψηλά τη σημαία της Ορθοδοξίας, να έχουμε πίστη στον Τριαδικό Θεό, να μεταστραφούμε στην προσωπική μας ζωή ο καθένας, να γυρίσουμε στις ρίζες και στις παραδόσεις της πατρίδος και του έθνους και αυτά που δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε, γιατί είμαστε ένας μικρός λαός μέσα σε αυτή την δύναμη των μεγάλων προβλημάτων και των οικονομικών προβλημάτων αλλά και κατ' επέκταση των γεωπολιτικών προβλημάτων. Απευθύνουμε σε στρατό και πιστεύω ότι ο στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να ανταπεξέλθει σε όποιο πρόβλημα δημιουργηθεί εις βάρος της πατρίδας μας, αλλά όμως θέλω να πω κάτι που αποκάλυψε η ίδια η Παναγία στον Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντας Παΐσιος κουραζόταν πολλές φορές από τον πολύ κόσμο που τον επισκεφτόταν και κάπου είχε βαρυγκομίσει. Τον παρουσιάστηκε η κυρία Θεοτόκος κάποια στιγμή και του είπε, όπως εγώ έχω ταχθεί να φυλάω τα σύνορα της πατρίδος, της Ελλάδος, έτσι και συναδέχισε τον κόσμο εδώ πέρα αγωγίστος. Πρωτίστως, τα σύνορα της πατρίδος μας τα φυλάει η κυρία Θεοτόκος. Δεν είναι τυχαίο ότι υπερασπίστηκε την βασιλεύουσα των πόλεων για περίπου 1150 χρόνια. Υπέρμογος στρατηγός. Έτσι και σήμερα φυλάει την πατρίδα μας, πρωτίστως αυτή, και όποτε χρειάστηκε και όποτε θα χρειαστεί, αυτήν παρεμβαίνει με τον δικό της τρόπο και εμψυχώνει τους στρατιώτες τους Έλληνες, αλλά κυρίως αυτήν είναι η μπροστάρα. Αυτήν μπαίνει μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο λαός, ο Ορθόδοξος λαός. Να μην το ξεχνάμε ποτέ. Είναι μεγάλο πράγμα να αντιληφθούν οι Έλληνες την κληρονομιά της Ορθοδοξίας. Πρέπει, ανεξαιρέτως από τον μεγαλύτερο άντρα της Ελλάδος, είτε λέγεται πρωθυπουργός, είτε λέγεται πρόεδρος, είτε λέγεται στρατηγός, είτε ένας στρατιώτης, είτε ένας απλός πολίτης, πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε στις ρίζες μας. Ύψον κέρας χριστιανών Ορθοδόξων, εύχεται η Εκκλησία. Και ο Γέροντας Παΐσιος είπε το ότι ο Θεός στις δύσκολες μέρες που έρχονται δεν θα φυλάξει την Ελλάδα γιατί είμαστε καλοί. Όχι, ούτε εμείς είμαστε καλοί. Αλλά οικονόμησε ο Θεός να είμαστε Ορθόδοξοι. Βέβαια, στη βιωτή μας οι περισσότεροι Έλληνες στον τύπο μάλλον είμαστε, αλλά όχι στις πράξεις και στα έργα μας. Όμως, οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους είναι Ορθόδοξοι. Περίπου το 97% των Ελλήνων είναι Ορθόδοξοι. Έστω και τον τύπο που κρατούμε δεν είναι μικρό πράγμα. Σε όλη την ανθρωπότητα, λίγοι άνθρωποι κρατήσαν ακόμα και τους τύπους. Όμως εμείς ας κάνουμε ένα βήμα περισσότερο μέσα από τα προβλήματα που μας ταλαιπωρίζουν και μας ταλανίζουν να μετανοήσουμε και να έλθουμε σε αυτόν
να καταλάβουμε που φταίξαμε και σε ποιον φταίξαμε. Ο Χριστός είναι ο προστάτης της Ελλάδος. Δεν είναι τυχαίο ότι και στην Καινή Διαθήκη, όταν οι Έλληνες πλησιάσαν τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα λίγο πριν από το πάθος του, είπε «Ελήλυθεν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Αυτός ο λαός των Ελλήνων είναι διαλεγμένος από τον ίδιο τον Χριστό για να τον δοξάσει. Και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα του ίδιου του Θεού, του Χριστού μας. Πιστεύω ότι σε αυτές τις δύσκολες μέρες πρέπει να στραφούμε περισσότερο στο να πολεμήσουμε ο καθένας τις αδυναμίες και τα πάθη του και να δείξουμε μετάνοια απέναντι στο Θεό παρά να ελπίζουμε στα όπλα τα οποία κατασκευάσαν ανθρώπινα χέρια. Και όπως λέει στο ψαλτήρι, ούτε η ανάρμαση και ούτε η ενίπηση, εμείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού επικαλυσόμεθα. Εμείς δεν θα ανταποκριθούμε στις δυσκολίες με τα άρματα και με τους ύπους, αλλά με το όνομα του Θεού. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα, πολλά θα μπορούσα να πω, όμως όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι χριστιανοί, οι Έλληνες, μπορούν να προστρέξουν, να μάθουν τι είναι το Άγιον Όρος, ότι το Άγιον Όρος είναι η κυβωτός του έθνους, που φύλαξε για πάνω από 1100 χρόνια τις παρακαταθήκες αυτού του λαού, των Ελλήνων, των Ρωμιών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε Ρωμιοί, πρώτα και μετά Έλληνες. Πρέπει να μάθουν όλοι οι Έλληνες και όσοι δεν μάθανε για τον Γέροντα Παΐσιο και για τον Γέροντα Προφύριο, διότι αυτοί οι άνθρωποι σηματοδοτήσανε σε αυτές τις δύσκολες μέρες και σηματοδοτούνε την πορεία αυτού του έθνους. Θα ευχηθώ στα παιδιά αυτά τα οποία αξιωθήκαν και ήρθαν σε αυτό το Άγιο μέρος να τα δυναμώνει χάρη του Θεού, να τα φωτίζει, να τα στερεώνει και ας πάρουν αυτό το μικρό φως σήμερα από εδώ, αυτό το Άγιο μέρος, να το μεταλαμπαδεύσουν στη μονάδα τους εκεί πέρα στα τεθωρακισμένα, αλλά και αν μπορούν και πιο έξω από τα σύνορα αυτού του μικρού στρατοπέδου και τα σύνορα της Ελλάδος. Τις τελευταίες αυτές μέρες, εγώ προσωπικά με μια μικρή ομάδα ανθρώπων έχουμε να ασχοληθεί με κάτι που οι Έλληνες ξεχαστήκαν αυτά τα χρόνια. Τι είναι αυτό που μας ταλανίζει και μας ταλαιπωρεί σαν λαό, σαν έθνος? Το λέμε όλοι. Δεν έχουμε ηγέτες, δεν έχουμε όραμα. Εμείς τα τελευταία 6 χρόνια ενασχοληθήκαμε με τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, ο οποίος αγάπησε αυτό το λαό με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Και ενώ διέπρεπε και μεγαλουργούσε στη Ρωσία και στην Ευρώπη, ήρθε στην ταλαιπωρημένη Ελλαδίτσα, την ψωροκόστη να που λέμε ακόμα και σήμερα, να τη βοηθήσει μέσα στην απληπισία της και στην ταλαιπωρία της, θυσιάστηκε, έδωσε την περιουσία του, δεν πατρεύτηκε ποτέ και έδωσε και το αίμα του και τη ζωή του. Θα ήθελα ένα παιδί να πάρει το βιβλίο που έχω στο κομωδίνο μέσα, να δείξουμε και στα παιδιά σήμερα εδώ πέρα αλλά και σε όλους τους στρατιώτες αυτό το πόνημα το οποίο 6 χρόνια ασχοληθήκαμε για να κάνουμε γνωστό το τέλειο πρότυπο κυβερνήτου.
Και όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, και αυτό το βρήκαμε μετέπειτα, είτε ως επιβεβαίωση είτε η χαρά μας ήταν πολύ μεγάλη, έλεγε και βρέθηκε και σε γραπτό κείμενο ότι είναι επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας η προβολή ενός προτύπου ηγέτου για τους σημερινούς ηγέτες, αλλά και για να αποκτήσουν οι Έλληνες σωστά κριτήρια στην επιλογή των κυβερνητών του έθνους. Περιτούμε εδώ και 6 χρόνια 2 παρακαταθήκες. Με πλήρη επίγνωση. Την παρακαταθήκη του Γιώργου του Σκορφυρίου που εκοιμήθη στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου το 1991, που για μισή ώρα σχεδόν πριν πετάξει η ψυχή του στον Χριστό, προσευχόταν με την αρχιερατική προσευχή του Ιησού, «Ίνα όσοι εν». Ήταν η προσευχή που ο Χριστός ζήτησε από τους μαθητές του να είναι ενωμένοι όπως είναι και αυτός με τον Πατέρα του, και έτσι τα γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου ότι είναι αληθινοί μαθητές του Θεού, του Χριστού. Αυτή την παρακαταθήκη υπηρετούμε τόσα χρόνια και την παρακαταθήκη του Γέροντος Παϊσίου για την επιτακτική ανάγκη προβολή ενός προτύπου ηγέτου. Πιστεύω ότι εμείς μια μικρή ομάδα ανθρώπων έχουμε και όραμα και αγάπη για την πατρίδα και πιστεύω ότι οι Έλληνες όραμα χρειάζονται και αγάπη και ενότητα. Είναι πολύ δύσκολα ιδανικά αυτά να τα επιδεικνύσει ένας άνθρωπος, αλλά γι' αυτό φτωχήραμε τόσο πολύ στις μέρες μας, διότι μας ξεγέλασε η Δύση με το χρήμα. Το χρήμα καταργεί τα πάντα, ισοπεδώνει τα πάντα. Οι αξίες, οι διαχρονικές είναι η ορθοδοξία, η αγάπη για την οικογένεια, για την πατρίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας δυναμώνει ο Θεός. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και να ξαναρθείτε στο Άγιον Όρος και περισσότερο.